Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Πέτρος Ξανίσης, είμαι μέλος του Συλλόγου εδώ και χρόνια. Ασχολούμαι με το μέλλον προλογισμικό για τα χρόνια και την δείχνει τα τελευταία κοντά δύο χρόνια. Γνώρισα ένα αντικείμενο όταν σπούδαζα βέβαια έτσι. Έχω κάνει αναφορές από κάποιους καθηγητές και εντάξει, ήταν λίγο ξένο τότε. Δεν είναι ξένο τότε, ήταν τεχνολογία. Ασχολήθηκα έτσι ερασιτεχνικά γιατί είχε κίνηση ενδιαφέρον. Ξεκίνησα από πολύ έτσι, κάνοντας αντικείμενα τα οποία δεν είναι απλά. Εξελίχθηκα, έμαθα τεχνικές και τώρα κατάφερα να φτιάξω και ένα δικό μηχάνημα το οποίο θα δουλέψει σύντομα για θεματάκια ηλεκτρονικά. Ένα μηχάνημα που δουλεύει εδώ πέρα πόνι και θα συζητήσω τι είναι αυτή η τεχνολογία που έχει χτυπήσει η ζωή μας τελευταία τετραετία, πενταετία, αλλά τελευταία τριετία επέμβει πάρα πολύ στη ζωή μας. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές ειδήσεις για θετικοί τυποτές στον Άρη που θα χτυπήσουν κατοικίες, βλέπουμε ειδήσεις για ιατρικές, κυρίως για την ιατρική επιστήμη που θα φτιάχνουν οστά, σκοτώδιακρικά υλικά, μασένες παράδειγμα ή δόντια. Προσεκτικά μένει σε ανθρώπους που είχαν κάποια ατυχήματα ή ατυχήματα αναπηρίας. Τρόφιμα τα φτιάχνουν. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα και ήδη η τεχνολογία αυτή μπαίνει και σας πει ήταν παλιότερα μια τεχνολογία εργαστηρίων και βιομηχανικών μονάδων. Τώρα πια γίνεται προσβάσιμη να το πούμε όλοι μας, όλοι σας και μας. Σιγά σιγά θα το μαθαίνετε, θα βγαίνουν υλικά καινούργια, πάμπορα υλικά. Κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, άμα δείτε στο ίντερνετ, βγαίνουν όλο και κάποιο υλικό καινούργιο βγαίνει. Πέρα από τα πλαστικά, τα έξω που να ξεκίνησε, τώρα βγαίνουν τρελά υλικά. Είναι μια τεχνολογία που την συναντήσουν πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, υπολογιστές από κάποια μεγάλα κουτιά, τώρα φτάσαμε σε ένα κινητό να. Και έτσι, γιατί ποτέ στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτά τα μηχανήματα, θα γίνουν πιο μικρά και θα κάνουν πιο πολλές δουλειές από ό,τι αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την διαφάνεια. Η τρίτη εκτύπωση, όπως ξέρουμε, είναι και ονομάζεται αλλιώς προσωπική υλικού σε τρεις διαστάσεις, στο καρτεσιανό σύστημα. Δηλαδή, αυτή λοιπόν, σε τρεις διαστάσεις, χύψη, ζεν. Υπάρχουν και τέτοιες διαστάσεις, αλλά είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Οι τρεις διαστάσεις είναι το πιο. Αυτό που χρησιμοποιούν το 99% των υποκοτών σήμερα στον κόσμο. Άμα δείτε και εδώ πέρα την εικόνα, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Η χρυσή ορολογία είναι rapid prototyping. Έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι η επιστημονική του ορολογία, rapid prototyping. Και χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Είναι η τεχνολογία FDM, FFF, είναι το ίδιο. Αυτή η τεχνολογία είναι η FDM, η FFF. Και οι άλλες τεχνολογίες, οι πιο επαγγελματικές, οι SLS, SLA, DMLS και βγαίνουν και άλλες, DLP, έχει. Θα τα εξηγήσω αυτά τι είναι κάθε μία, τι κάνει κάθε μία τεχνολογία. Στις κάποιες τεχνολογίες, στις επαγγελματικές, θα κάνω μια παρένθεση γιατί ουσιαστικά το πιο πολύ κόσμο δεν μας αφορά. Είναι βιομηχανικά μηχανήματα, επαγγελματικά μηχανήματα, συγκρίνουν από 20-30.000 και 7 εκατομμύρια. Οπότε δεν μας αφορά όμως πάνω η FDMFFF. Αυτή θα βλέπουν πιο συχνά κάπου. Τώρα έχουμε και στίχνο, ας πούμε. Με ένα θετικό ότι μπορούμε να, είτε να παράγουμε πρωτότυπο μοντέλα ή καλούπια. Δεν είναι για αυτή που παρακολουθεί ποτέ για παραγωγή μεσαία και μεγάλη. Για μια μικρή παραγωγή των λίγων τεμαχίων να κάνουμε κάποια αντίτυπα. Αντί να κάνουμε καλούπια, αν μας συμφέρει ο χρόνος και αυτά, ναι, μπορούμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αν έχουμε άνθρωπο να πάρουμε κάποια δουλειά, θα πάμε σε παραγωγή καλουπιού. Γιατί εγώ το δοκίμασα να κάνω έτσι μια δουλειά και είναι δύσκολο. Το μετάγκασμα δηλαδή. Είναι πολύ χρονοβόρο. Οι καθήκοντες μπορούν να κάνουν οι SLS μια λίγο μικρή παραγωγή πιο γρήγορα, αλλά δεν συμφέρει, οπότε πάμε σε παραγωγή καλουπιού. Λοιπόν, με το καλούπι, δύο καλούπι και τρία καλούπια και μετά χυτεύουμε. Πάμε σε άλλη ιστορία χύτευσης. Λοιπόν, η διαδικασία εκτύπωσης. Έχουμε. Βλέπω και το λιγάκι που κάνει αυτό. Κάνει πολύ θόρυβο, βέβαια. Βλέπουμε εδώ παράδειγμα αυτό το διαμάντι. Σκέφτηκα να κάνω εγώ να εκτυπώσω ένα διαμάντι κόκκινο. Το έκανα στο κάτω, το σχεδίασα, το
το σώζω, το σώζω σε, σε μορφή STL-OPG. Αυτή είναι η μορφή που διαβάζει το, το πρόγραμμα και εκτυπωτεί, όχι εκτυπωτεί, στο πρόγραμμα και εκτυπωτεί. Το σώζω αυτή τη μορφή. Ωραία. Το περνάω, το εισάγω στο ειδικό software. Υπάρχουν ειδικά software εκτυπωτές, είναι το Wonderface, το πιο απλό και open source πρόγραμμα. Υπάρχει το Slicer, το Repetier που χρησιμοποιούν, πάρα πολύ ωραίο το Repetier. Το Pura της Ubuntu Maker κτλ. Πάρα πολλά βγαίνουν συνέχεια και πάρα πολλά προγράμματα open source, ισχύει λογισμικού που έχει με λεφτά δωρεάν. Θα ρυθμίσω μέσω, μέσω προγράμματος, θα κάνω τις ρυθμίσεις. Δηλαδή, θα εισάγω το θέλω καλό να γίνει, πολύ καλό, το θέλω να γίνει απλά να το δω πώς θα είναι περίπου. Εισάγω ρυθμίσεις. Αφού εισάγω τις ρυθμίσεις, ο μηχάνημα θα κάνει, το πρόγραμμα θα κάνει μια διαδικασία slicing. Slicing είναι η φέτα. Το τερμαχίζει σε πολλές φέτες ανάλογα με την ποιότητα που θέλω εγώ, το ύψος layer. Το layer είναι μια φέτα, οπότε λέω τόσο layer, όσο πιο μικρό layer είναι, τόσο πιο καλή ανάλυση έχει. Αλλά ο χρόνος ανεβαίνει υπέρμετρα, ας πούμε. Όσο πιο μεγάλο παχύ είναι το layer, τόσο πιο γρήγορα. Και εδώ έχουμε βάλει λίγο γρήγορα να γίνει παχύ layer, δεν θα πει κανένα αποτέλεσμα. Και απλά να δούμε τι γίνεται. Γιατί αλλιώς θα έκανε 20 ώρες να γίνει το slicing. Αφού κάνει το slicing, εξάγεται σε μια μορφή G-code. Δεν δείξουμε μια G-code μορφή. Είναι μια, η G-code μορφή είναι μια μορφή που χρησιμοποιούν και CNC μηχανήματα. Είναι ένα απλό τέξτη κείμενο που διαβάζει ο τυποτής. Διαβάζει μια γλώσσα μηχανή, δεν διαβάζει ούτε STL ο τυποτής, ούτε OBG, ούτε τίποτα άλλο. Διαβάζει μόνο G-code ο τυποτής. Χ ίσον τόσο, ψ ίσον τόσο, Z. Δηλαδή πήγαινε εκεί την Βερόνα, πήγαινε στο Χ τόσο, στο Z τόσο, στο Z κλπ. Δηλαδή αυτό κάνει ο τυποτής. Είναι ένα απλό τέξτη κείμενο πολύ ελαφρύ. Αφού γίνεται το, έχει γίνει η μορφή slicing, πάμε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, δηλαδή ρυθμίζουμε θερμοκρασίες, κάνουμε ένα μικρό καλυμπράρισμα άμα χρειαστεί να δούμε το ζύγισμα της κεφαλής. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, τότε πάμε στην εκτύπωση του αντικειμένου για να βάλουμε το δικό μας αποτέλεσμα. Αυτή είναι ένα απόσπασμα από τη μορφή G-code, δηλαδή κάπως έτσι είναι αυτή την. Βέβαια, κάπου μπορούμε και να επέμβουμε σε ένα θέμα, αλλά το έχουμε εντρυφήσει πολύ το θέμα. Μπορούμε να επέμβουμε στις ρυθμίσεις και να δούμε σε ποιο layer έχει πρόβλημα και να διορθώσουμε. Ας πούμε, γίνεται και αυτό. Έχουν, αλλά έχουν εντρυφήσει πάρα πολύ. Δεν είναι καμία δύσκολη γλώσσα, δεν καταλαβαίνει γενικά. Λοιπόν, τώρα. Α, και αυτό είναι μια από τις πρόντρεφες. Το πρόντρεφες είναι το πιο απλό και επανάλαφρο πρόγραμμα οδηγήσεις του εκτυπωτή. Δηλαδή εδώ εισάγει στο αντικείμενο, στο μιλιμετρία αυτό το κομμάτι. Εδώ ο σταυρός είναι χύψη και το Z είναι η κολόνα εδώ πέρα, ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Μπορούμε να μετακινήσουμε με το ποδί και να μετακινούμε στους άξονες χύψη Z τη μύτη μας, την κεφαλή και το τραπέζι. Και το τραπέζι τύπος να το εξηγήσουμε. Είναι το πιο απλό και ελαφρύ πρόγραμμα. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, η φιλοσοφία είναι πάντως ίδια με αυτήν. Δηλαδή αυτή είναι η φιλοσοφία, όλα πάνω κάτω στο ίδιο κινούνται, απλά με διαφορετικό interface. Είναι κάτι. Λοιπόν, τα μέρη στην τρίτη τυποτή. Λοιπόν, δεν έχουν αφήσει τρίτη τυποτή που έναν απλό κρούσα, θα πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, τα μέρη του τυποτή έχουμε. Είναι το πλαίσιο του τυποτή, που είναι ένα πλαίσιο βιομηχανικό κομμένο, plexiglass. Πάνω εδώ στηρίζονται πολλά κομμάτια, είναι δεμένα πάνω εδώ πέρα. Υπάρχει το τραπέζι εκτύπωση, στο οποίο πάνω εδώ θα εκτυπωθεί το αντικείμενο, το οποίο κινείται στον άξονα ψ. Είναι κινείται σε παράλληλα ως προς το επίπεδο κάτω στον άξονα ψ. Είναι η κεφαλή εκτύπωση εδώ πέρα, η οποία από μέσα θα δείξω πως από εδώ πέρα μέσα τυπώνει, μπορώ να τα εισάγω και εδώ παράδειγμα ένα κομμάτι μήμα που εδώ το εισάγω. Θα το εισάγω μέσα εδώ πέρα και από εδώ πέρα μέσα θα από εδώ μέσα βγαίνει λιωμένο το νήμα και χτίζει. Τα ατυχήματα μεταφοράς. Τι άλλο, έχουμε την μητρική πλακέτα, βρίσκεται εδώ πέρα στο πίσω μέρος. Είναι μια πλακέτα Arduino. Υπάρχουν πολλών ειδών πλακέτες, με βάση Arduino βέβαια, σ' Arduino Lulu, έχει διαφορές, αυτή είναι η κλασική Arduino. Έχει το τροφοδοτικό το οποίο δεν το αποφερείται, εδώ ένα τροφοδοτικό το οποίο δίνει ρεύμα στο σύστημα. Και τα μέρη αξώνων και τα
καλαμέρι αξιόλογο εδώ πέρα, το ψι, το χ και το ζ εδώ πέρα που δίνει, ανεβαίνει ανάλογα με το layer. Αυτό είναι ένα τυπικά μέρο σε τυποτή. Όλοι οι τυποτέ είτε είναι ανοιχτού τύπου, αυτό είναι ανοιχτού τύπου τυποτή. Είτε είναι ανοιχτού τύπου, είτε είναι κλειστού τύπου τυποτή, σαν και αυτό να το ίδιο ακριβώ είναι. Δηλαδή, απλά εδώ πέρα αυτό μπορεί να μην βάλανε, εδώ να βάλανε ένα. Είναι η φιλοσοφία είναι ίδια, θα τι κλείσουν στι άξονε. Υπάρχουν και κλειστού τύπου, τελείω κλειστού τύπου, δηλαδή κλείνουν με plexiglass, δηλαδή δεν είναι, η τύπωση γίνεται μέσα σε θάλαμο, σαν σε φούρνο. Αυτή είναι για υλικά EBS, θα εξηγήσω τύπωση για το υλικό μετά. Θα το δούμε μετά, είναι για πιο ιδιαίτερα κομμάτια. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση, θα βγω του μηχανικού εκτυπωτέ και θα πάμε πάλι σε αυτά τα μηχανήματα εδώ. Αυτά είναι επαγγελματικά μηχανήματα που βλέπετε στα δουλάπια. Είναι πανάκριβα μηχανήματα, βιομηχανίες, αυτοκίνητο βιομηχανίες, αεροπορικές βιομηχανίες. Τυπώνουν κομμάτια αυτά που θέλουν να πούνε. Παλιότερα έπρεπε να κάνουν, παλιότερα χρόνια ήταν τόσο τεράστιο γιατί έπρεπε να κάνουν να κάνουν καλούπι μεταλλικό, να κάνουν τη χύτευση, το αρνητικό θετικό στην όλη την ιστορία αυτή. Για να δουν αυτό που σχεδιάζανε, να δουν πώς ταιριάζει. Και το πώς ήταν υπέρμετρο πολλές φορές. Τώρα με 3D εκτυπωτή τυπώνει ακριβώς από κάτω, το τυπώνει στον εκτυπωτή μέσα σε λίγες ώρες. Το έχεις στα χέρια σου κατευθείαν, το βλέπεις, το δοκιμάζεις, δες τις δομές του, την αντοχή του. Και άμα δεν σ' αρέσει, ξανατυπώνεις ένα άλλο σύμφωνα με τις ρευθμίσεις που κάνεις. Όταν τα μηχανήματα κοστίζουν από χιλιάδες ευρώ, μπορεί αυτό να κάνει και 400.000, 500.000, είναι τέτοιες τιμές. Θα δείξω πώς δουλεύει. Αυτό είναι το καθήκον συνήθω. Αυτό πώς δουλεύει το μηχανικό, δουλεύει λίγο διαφορετικά, όχι τίποτα δύσκολο, απλά το σκέφτηκαν. Εδώ πέρα έχει ένα δοχείο. Αυτό το δοχείο μέσα έχει ένα είδος ρητίνη σε μορφή πούδρας. Ο κίνητρος κάθε φορά στρώνει ένα ψηλό layer, έτσι στρώνει λίγο πούδρα, ένα ψηλό layer. Από πάνω περνάει μια λάμπα UV, η οποία κάθε φορά καίει το κομμάτι που θέλει να αποδώσει. Και αυτό γίνεται συνέχεια, δηλαδή περνάει ο κίνητρος, σπρώχνει το υλικό, περνάει η UV λάμπα, καίει. Και αυτό έτσι χτίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω αυτή, πλευρά κατεβαίνει προς τα κάτω. Το καλό με το καθύψος υλικού είναι ότι μπορεί να τυπώσει πολλά, μπορεί να βάλω το κομμάτι 20 φορές στο τραπέζι εκτύπωσης και να το κάνει στον ίδιο χρόνο όλα μαζί. Και πιο γρήγορα από ότι αν βάλω το 15 κομμάτι αυτή, που είναι κατόγκο υλικό, θα κάνουν πολλαπλάσιο χρόνο από αυτό με το λαφέρι μηχάνημα να κάνουν πολλές φορές το ίδιο αντικείμενο. Αλλά τα υλικά αυτά είναι τίποτα πολύ πανάκριβα σε σχέση με αυτά τα μηχανήματα, δηλαδή αυτό είναι το έχουν τα θετικά και τα αρνητικά των μηχανημάτων. Ξέρω να καταλαβαίνετε, είναι κατανοητό αυτό το. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι να δείτε ακριβώς έτσι πως λειτουργεί. Μικρό, έτσι, ήταν 1,5 λεπτό είναι. Αυτός έχει πολλά μηχανήματα εδώ τώρα. Μάλλον μεγάλη βιομηχανία είναι από ό,τι φαίνεται. Αυτός πηγαίνει εδώ, σε αυτό το δοχείο μέσα υπάρχει το υλικό. Αυτή είναι η μορφή πούδρας. Το εισάγει μέσα. Κάνει τις ευθυμίσεις εδώ. Το εισάγει στο σύστημα. Κάνει εδώ, τώρα δείχνει πως το να περνάει, κάθε φορά χτίζει ένα layer, κάνει ένα layer. Κάποιος περνάει η λάμπα πάνω, δεν δείχνει τη λάμπα. Τώρα να περνάει κάθε φορά η λάμπα και ένα layer. Αυτό πρέπει να αυτό και αφού πήρε το, θα βγάλει το, εδώ μέσα βρίσκεται το τυπωμένο κομμάτι μέσα σε αυτό το δοχείο. Το βάλει στο μηχάνημα για να το βγάλει μέσα από την πούδρα. Όλα αυτά τα μηχανήματα δεν χρειάζονται, θα πούμε, δεν χρειάζονται υλικά υποστηρικτικό υλικό τα αντικείμενα. Το υποστηρικτικό υλικό το βάζουμε όταν το αντικείμενο έχει περίεργες δομές. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που είναι κάπως έτσι, δεν μπορεί να το τυπώσει, θα πέσει. Οπότε βάζουμε το υποστηρικτικό υλικό. Αυτά τα μηχανήματα δεν θέλουν υποστηρικτικό υλικό, γιατί είναι μέσα στην πούδρα, οπότε στηρίζεται μέσα στην πούδρα. Το καθαρίζει. Μπορεί να ήταν ένα κομμάτι, ένα οστό μπορεί να ήταν, από κάποιο βιοοικονομήσιμο υλικό, μπορεί να ήταν μια μαζέλα, μπορεί να είναι λίγο το αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε, έχει φτιάξει δύο ιδιαίτερα κείμενα. Έτσι δουλεύουν αυτού του τύπου πιωτές. Λοιπόν,
πάμε. Αυτές είναι οι περίεργες δομές που λέω. Να δεις ότι το βίντεο δηλαδή επάνω δεν μπορεί να γίνει χωρίς κάποια μορφή υποστήριξης. Θα γκρεμιστεί, κατά την εκτίμηση. Αυτοί οι τυποτές, οι SLS δεν θέλουν, είναι το καλό. Αυτός ο τυποτής θέλει την υποστήριξη, αλλιώς δεν θα γίνει αυτό το κομμάτι καλό. Έχουν πολύ καλή λεπτομέρεια, δηλαδή τα έχουν απόδοση έως 10-20 μάικρο. Δηλαδή είναι αυτοί οι τυποτές σαν αυτόν. Το καλύτερο μπορεί να πετύχουν με τα 70 μάικρον, αυτό α πούμε τα 70 μάικρον ή κάτι άλλο που πηγαίνει. Και νομίζω είναι η ανάλυση που αυτή τη στιγμή γίνεται από αυτό. Δεν υπάρχει, επειδή κάτω 60 δεν υπάρχει. Είναι η κάτω ανάλυση. Αυτό έχει τοποθέσει μέχρι 100, εγώ το έχω πετύχει και μέχρι 80 μάικρον, το έχω πετύχει. Στον άλλο έχω έναν άλλο που σα πείτε, που έχω κάνει πολλέ δοκιμέ, κάνει πολλέ πατέντε επάνω. Αλλά 100 μάικρον είναι, δηλαδή 100 μάικρον το 1 δέκατο του χιλιοστού. Εκεί βάζε. 200 μάικρο ήταν 2 δεκατά. 070 είναι 70% και 1 δεκάτο. Δηλαδή είναι οι αναλύσεις είναι πολύ κάτι στρώσεις πολύ λεπτές. Δεν δηλαδή, πόσο πολλές στρώσεις είναι. Λοιπόν, πάμε στους κόλλορ, γιατί είναι πολύ γραφτή, κάνουν έγχρωμη δουλειά. Αυτή δηλαδή η δουλειά τους αυτή δουλεύει την ίδια μέσα με τον άλλον, αλλά βάζει και χρώμα μέσα. Κάνει τρομακτικό αποτέλεσμα, δηλαδή όλο να αναπαράγει το πρόσωπό του ακριβώς τόσο τέλειο ένα προς ένα, μάσκα ουσιαστικά και να είναι έχω δει από κοντά έτσι τεκτωμένα σε ένα προς ένα και είναι όντως σαν να του φτάνει να σου μιλήσει. Αν πάρει και ένα γιάκι μέσα και μιλάει, όντως θα. Ναι, είναι φαντασικό το αποτέλεσμα. Πανάκριο μηχανήματα προς άλλα τεχνιάρια και πάλι έτσι. Αυτή είναι η BMLS και αυτή η μηχανική, αυτή που είναι μέταλλο. Σε μέταλλο κατευθείαν, μεγάλο πανάκριο μηχανήματα εδώ το βλέπετε. Και αυτό η ίδια δουλειά κάνει με τον άλλο, απλά αυτός ακριβώς η ίδια φιλοσοφία λειτουργεί, απλά έχει μία ακτίνα λέιζερ που ουσιαστικά και το λέιζερ κάπως έτσι. Δηλαδή κάπως έτσι το δουλεύει και καίει μέτα ο κατευθείαν. Το αποτέλεσμα του είναι ένα μεταλλικό κομμάτι μέσα στη δική προβολά και ένα μικρό μηδιάκι και αυτό ούτε λεπτό είναι αυτό, τα όλα αυτά. Όσο δηλαδή δουλεύει έτσι που δουλεύει. Αν κάνουμε είναι πολύ ωραία, στο μέλλον ίσως γίνουμε και οικιακά στο μέλλον. Μέταλλο κατευθείαν. Μιλάμε για βιομηχανίες ή πανεπιστήμια που έχουν αυτά τα μηχανήματα. Το εσωτέλειο νομίζω είχε ένα τέτοιο μηχάνημα που πήρε 600 χιλιάρικα το εσωτέλειο πανεπιστήμιο. Το τελευταίο φέτος που πήρε κάτι τη ζωή. Αλλά είναι για έρευνες. Ωραία πράγματα. Σε καμία δεκαπενταριά χρόνια θα τα έχουμε και σχέδιο σαν άνθρωπο. Στο πλήστες που θα τυχόνται, θα τις πάει. Τα χαρτιά θα αγοράζουν και όχι τα κείμενα. Αυτή είναι μια κατηγορία, η DLP. Αυτή είναι μια κατηγορία λίγο, δουλεύει λίγο διαφορετικά. Πάλι κάθε ύψος είναι που είναι. Ο εφευρέτης αυτής της τεχνολογίας μετά την δημιουργήσε ότι δεν είναι εσύ, δεν είναι εταιρεία εκεί, δεν είναι εκεί, δεν είναι. Αυτοί οι τυποτές λένε την μέθοδο της υλικής φωτοπολιμεριζόμενης ρητίνης. Η τιμή τους είναι εφικτή να την πάρουμε όταν το πάρουμε στην τιμή μας. Δηλαδή δεν είναι κάτω από 1000 ευρώ μπορεί να πούμε τα μηχανήματα. Δεν είναι τόσο επαγγελματικά μηχανήματα. Δουλεύουμε περίπου πώς δουλεύει. Εδώ πέρα μέσα έχει γκρι ρητίνη μέσα στο δοχείο, έχει το τραπέζι τύπωσης και κάθε φορά που θέλει να κάνει ένα layer έρχεται ένα φως, πολυμερίζει, σταθεροποιεί και τη ρητίνη, σταθεροποιεί και μόλις σταθεροποιήσει κατεβαίνει λίγο παρακάτω ένα layer του τραπέζι, ξανά το φως. Και μόλις σταθεροποιηθεί η ρητίνη, ξανά το φως. Και γίνεται αυτό το πράγμα και χτίζει το αντικείμενο μέσα στη ρητίνη, μέσα στο υγρό το χτίζει. Ενδιαφέρουσα τεχνική, δεν την έχω δει από κοντά, δεν έχω δει κάποιο αντικείμενο, δεν ξέρω πόσο καλό είναι, δηλαδή πόσο καλό μηχάνημα. Οποία κυκλοφορούν και αυτά τα DLP, αλλά έτσι το DLP, άμα πάρει, άμα χτυπήσει όσο γίνεται, τα μηχανήματα, κάπω έτσι είναι το τελικό προϊόν, αυτά είναι τα συνήθματα που έλεγα. Αυτό είναι ένα άνθρωπο, είναι ανάποδα τα χέρια μου και το κορμό, το κεφάλι κάτω, και γύρω-γύρω είναι τα στηρίγματα. Δηλαδή αυτό θέλει στήριγμα, αλλιώ δεν θα μπορούσε να τυπώσει. Και κάποια κομμάτια εκτυπωμένα από το μηχάνημα και τη ρητίνη. Ωραία είναι. Πάμε τώρα στον FDM του κωδί, FFF, είναι αυτού του τύπου τα μηχανήματα, τα ουδηλιακή. Λοιπόν, αυτή η φιλοσοφία τους είναι, καταρχάς είναι εκτύπωση κατόγου,
οι φημασίες είναι να βγαίνει το υλικό, έρχεται από πάνω, λιώνει μέσα στη κεφαλή και βγαίνει λιωμένο και χτίζει κατά ράβδος. Φυσικά ράβδι είναι που είναι ράβδος το αποτέλεσμα. Η τομή της κεφαλής, επάνω στην κορυφή της κεφαλής υπάρχει ένας κινητήρας πνευματικός. Είναι ο εξωθητής, έτσι το λένε, ο εξωθητής. Αυτό γυρνάει, ουσιαστικά το κόκκινο είναι το νήμα που χρησιμοποιούμε, ένα χρώμα από το νήμα. Το σβρώχνει προς τα κάτω το νήμα. Εδώ πέρα υπάρχει, είναι το υπάρχει ένα, η ζώνη, μια αντίσταση εδώ πέρα μέσα στο ορθογώνιο. Είναι η ζώνη που λιώνει, ας πούμε, το υλικό. Βάζει θερμοκρασία πάνω από 220 και πάνω από 200 βαθμούς κινδυνασμού. Το καίει το νήμα και από το ακροφύσιο εξωθείται το νήμα ανάλογα με τη διάμετρο που υπάρχει, έχει το κάθε ακροφύσιο που έχουμε τοποθετήσει εμείς. Και έτσι λοιπόν, δηλαδή, αυτή είναι η φιλοσοφία που περνάει και αφήνει κάθε φορά μια ράβδο αυτό και χτίζει το αντικείμενο κατόπου. Σύμφωνα με τον τρόπο που έχει δώσει από την αρχή. Η τεχνολογία FDM, που σημαίνει Fusion Deposition Modeling, εξελίχθηκε από τον Έστον Κραπ και στα τέλη του 1912 προσθέθηκε εμπορικά από το 1990 από τη Στράταση. Η Στράταση την ίδρυσε ο ίδιος ο Κραπ μετά την πατέντα που κατέθεσε και είναι μια μεγάλη εταιρεία σχόλης εκδήλωσης, η Αμερικάνικη. Εδώ το μίξι του διπλώματος προσεχνίας έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουκρασόση κοινότητα, όπως η ΡΕΠΑ, η οποία βρίσκεται υπό την προστασία της GNU, General Public License, και το έργο της είναι προβάσιμο από όλο τον κόσμο να δει, να μάθει πληροφορίες, να μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχει φόρουμ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, βρίσκει πάρα πολλά πράγματα ο καθένας εκεί πέρα μέσα, του βοηθάει πάρα πολύ, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας κάποια πράγματα. Και η κοινότητα χρησιμοποιεί την ορολογία FFF. Γιατί το κάνει αυτό? Για λόγους νομικούς. Το ίδιο πράγμα είναι, Fused File με τις φαπρικές, είναι το ίδιο πράγμα με το FDM είναι ακριβώς. Απλά για να μην πλέξει το μέλλον, η Αμερική μην πλέξει το μέλλον με τίποτα πατέντες και νομικά με δικηγόρους. Το κάνει FFF και τέλος. Και το site από κάτω, το έγραφο. Λοιπόν, το έγραφο δημιουργήθηκε από τον κύριο αυτό τον Dr. Adrian Boyer, λέκτορα της μηχανολογίας που είναι τη σημεία του Πάθη του Μόνου Βασιλείου. Έφτιαξε ένα... Αυτός χρησιμοποιεί την εθνική FFF, όπως είπα, το έργο είναι από την Αιγύρια του Ρουμνού. Το χάρκο έβλασε στην κυκλώμα του Ινω. Και το κυκλικός είναι open source κατά κύριο λόγο. Και με τις νομικά κλειστού κώδικα αναγνωρίζουμε αυτούς τους εκδοτές, αλλά αυτοί υπάρχουν τέτοια ποικιλία open source λογισμικά γιατί είπα να πληρώσεις. Το πρώτο μηχάνημα που έκανα ήταν ένα δικτύωμα εδώ πέρα μεταξύ μετάδων και υλικών, ας πούμε. Ένα δίκτυπο της, του Darwin. Μπορεί να το φτιάξει ο καθένας, βέβαια, άμα έχει υπομονή να συνδέσει να κάνει αυτό το δικτύωμα εδώ. Τυπώνει. Τώρα εκτύπωσε. Μετά πήγαμε το 9, πήγε σε κάτι πιο έτσι. Αυτό το έδωσε μια πιο μεγάλη μορφή, το Mendel. Βλέπετε τη μητρική επάνω. Την έχει πάλι. Και αυτό όμως δύσκολο μηχάνημα, πολύ μεγάλο δικτύωμα, ασταθές μηχάνημα, πιστεύω. Δεν προχώρησε και πολύ. Ο Huxley, γι' αυτό την κατασκευασή που του ίδιου ξέρω κατασκευές έχει γίνει πάρα πολλές, έτσι. Huxley, γι' αυτό πάνω κάτω, γιατί αυτός έχει πλαίσιο δικτυώματος. Και πάμε στον πιο στον στάρ εδώ των εκτυπωτών, των ενδιακών εκτυπωτών, ο Prusa, ο I3, υπό την άδεια GPL. Ο πιο διάσημος εκτυπωτής σε πωλήσεις και do-it-yourself κατασκευές είναι με βιομηχανικό πλαίσιο. Εντάξει, αυτός έχει, μπορεί να είναι μέταλλο, αλουμίνιο, μπορεί να είναι plexiglass, μπορεί να είναι ξύλο, ό,τι θέλω, αυτά τα τρία υλικά σου παίζουν. Είναι πιο σταθερό, σταθερό δεν κουνιέται, πάνω εκεί βιδώνουν όλα. Ένα μηχάνημα το οποίο πωλείται, ας πούμε, στο ψωμί, ας πούμε. Αυτός είναι ο τυπάκος που έχει κάνει ο Τσέχος, ο Τζόζεφ Prusa, που το σκέφτηκε και το δημιούργησε. Μοιράζει κάτι τέτοιες και πάμε λίγο στα αναλώσιμα των εκτυπωτών. Τα αναλώσιμα. Έχουμε το
φορέ για να δουλέψουν πέρα από τι λειτουργίε πρέπει να βάλουν κάποιο αναλώσιμο. Αλλιώ δεν θα βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα. Λογικό είναι. Υπάρχει μια πληθώρα υλικών που πρωταγωνιστεί το PLA. Το PLA είναι κατασκευασμένο από ανηλούχο υλικό, πατάτα, καλαμπόκι και κάποια χημικά που το φτιάχνουν τη δομή του ναι, ώστε να είναι η δομή του σταθερή. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως, είναι το πιο διάσημο υλικό γιατί χρησιμοποιεί χαμηλότερες θερμοκρασίες εκτύπωσης. Στο σπίτι μέσα έχει μια μυρωδιά σαν καμίνη ζάχαρη, δηλαδή δεν είναι διάσημο. Στο σπίτι δουλεύετε καλά, δεν ενοχλεί. Και έχει πολύ λίγα αιωρούμενα δωματίδια από την κάπνα. Δεν φαίνεται η κάπνα, αλλά η αόρατη κάπνα που έχει πολύ λίγα αιωρούμενα. Δηλαδή γιατί στο σπίτι είναι καλό για δουλειές μου στο σπίτι. Τα αντικείμενα του είναι σκληρά. Άμα τα πιάσει, αυτά PLA είναι δηλαδή. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές PLA, PLA πιο σκληρό, PLA πιο ελαστικό λίγο. Ανάλογος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ωραίο υλικό το PLA, κάνει πολύ καλές δουλειές. Το EDS είναι το δεύτερο, μεταξύ τους ένα και δύο είναι λίγο μικρή διαφορά. Το EDS είναι βασισμένο στα πετρελοειδή. Είναι πιο σκληρό υλικό, αλλά έχει άλλες μηχανικές ιδιότητες, δηλαδή σε εξωτερικές συνθήκες είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε, κάνουμε ένα εξάρτημα για να στελώσουμε κάτι έξω, καλύτερα να βάλουμε EDS παρά PLA. Έχει γι' αυτό κάποιες παραλλαγές, πιο σκληρό EDS, πιο μαλακό. Το κακό με το EDS είναι ότι θέλει πιο υψηλές θερμοκρασίες εκτύπωσης. Θέλει άλλες θερμοκρασίες του τραπεζιού να ζεσταίνεται. Θέλει καταρχάς, όχι το υποκοπή, θέλει κλεισού τύπου κλειπού, σαν φούρνος είναι. Δηλαδή έχει τζάμι γύρω-γύρω, έχει plexiglass. Γιατί το EDS σε μεγάλα αντικείμενα στραβώνει με τις θερμοκρασίες δωματίου. Μόνο σε μικρά κομματάκια τυπώνεις, δηλαδή ένα κομματάκι να τυπώς ένα EPS τόσο, θα το κάνει εύκολα. Αλλά άμα βάλω αυτό να το κάνει, θα στραβώσει μετά από κάποιες ώρες εκτύπωσης. Οπότε, και επίσης το EPS έχει το κακό ότι αν χρησιμοποιήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ακριβό υλικό. Εγώ έχω εδώ και φθηνό EPS, όχι δεν είναι φθηνό τόσο, είχα ένα φθηνό EPS. Εκτύπωσα το σπίτι, η μυρωδιά το κόμμα σημείο του είχε μείνει μετά από ένα χρόνο. Δεν μου έχει φύγει ακόμα, δηλαδή προμάτισε και τρεις μέρες βρωμούσε, λες και καλά και γαλάζι ήταν ο σπίτι. Οπότε αν πάμε σε EPS να επιλέξουμε κάτι ακριβό, εντάξει, ένα τέτοιο νήμα είναι ένα κιλό. Ένα κιλό είναι αυτό, το καθαρό νήμα που το πάει. Το ένα κιλό είναι 75, είναι γύρω στα 300 μέτρα. 300 μέτρα, πάρα πολύ τίποτα. Το ένα κιλό, εντάξει, είναι ένα κιλό αντικείμενα. Δύο πράγματα είναι. Απλά είναι 300 μέτρα το μήκος του καρούνι. Το τριάρι, αυτό είναι 3 χιλιοστά, αυτό είναι 110 κάπου εκεί. Πολύ λίγο είναι. Δηλαδή 300 μέτρα, να το βγάλετε αρκετό. Δηλαδή αυτή η καρδιά με πήρε 20 μέτρα. Παράδειγμα. Μήκο 300, έχουμε και λέμε. Το λέγω, μετά πάνε τα εξωτικά υλικά, τα γραφόρα είναι πάρα πολλά, είναι τα εξωτικά υλικά, το λέγω. Το λέγω ότι είναι το ξύλο, είναι αυτό εδώ, αυτό είναι ένα είδος MDF, είναι λύματα ξύλου με κάποιο υπολόδες υλικό, το οποίο όταν ζεσταθεί, λιώνει και όταν τυπωθεί επανέρχεται σε, είναι μια μορφή ξύλου, εδώ έχω φωτογραφία παρακάτω. Το Ninja Flex, έχει και άλλα ονόματα, είναι εύκαμπτο πολύ. Αυτό τυπωθεί είναι σαν καουτσού. Δηλαδή το παίρνει, το πηλίκει. Είναι για άλλε. Κάτι άλλο θα είναι, με εύκαμπτο. Το Lay Foam, και αυτό είναι εξωτικό υλικό. Τα έχει κατασκευάσει αυτό το Lego. Αυτό που έχει το Lego, που ένα Γερμανό είναι, όλο τέτοια δουλειά κάνει αυτό. Φτιάχνει μικρά εκποτών, αναλώσιμα. Είναι αφρόδε, σαν σφουγγάρι. Δηλαδή, τυπώνει ένα αντικείμενο, το πετά στο νερό και γίνεται σφουγγάρι. Λέει να χρησιμοποιήσουν λέει, αυτό το υλικό για απόβλητα, λέει, να το πετάνε στις θάλασσες και να μαζεύει τα απόβλητα. Εντάξει, καθένας πώς φαντάστηκε. Το νάιλον είναι ένα υλικό που βλέπουμε να βάζω νάιλον, το παίρνουμε, το πατάμε, το τσαλακώνουμε, ξαναβγαίνει, ξαναεπανέρχεται στην αρχή του κατάσταση, το νάιλον. Η σοκολάτα. Σοκολάτα, έχω δει λίγο τη σοκολάτα από κοντά, έχω δοκιμάσει και το αποτέλεσμα. Στην Αγγλία, σε μια έκθεση μεγάλη, ήταν ωραίο. Έχω κάνει και σοκολάτα. Μπαίνει και δυναμικά ο τύπο τη σοκολάτα. Είναι λίγο δύσκολο στη μέχρι. Όλη η έρευνα ήταν δύσκολη, αλλά μπαίνει. Θα
έχει πιο έτσι, επιθετικά στη ζωή μας για τη διακριτική της σοκολάτας. Λοιπόν, τα νήματα. Τα νήματα θα το ίδιες και το πει, λέει, τα πιο, αυτά που σας πούμε πιο πολύ βασικά στο φιλμ είναι σε μορφή κομπίνας, όπως εδώ. Με πάχη, έχει διαφορετικά πάχη, έχει 1,75, αυτό είναι 75 το πάθος, το πάθος του νήματος και 3 χιλιοστά. Το τριάρι είναι αυτό εδώ πέρα. Το δίγαμα το τριάρι είναι αυτό. Και το βρίσκουμε σε μορφή πέλετ. Σε κόκκους. Αυτή η κοκκόδες μορφή, κάποιοι κρυμματίες τώρα, κάποιοι κρυμματίες κυκλοφορούν και με τροφοδότη από πάνω. Παίρνει κάποιος τροφοδότης από εδώ και δίνει το τέτοιο. Δεν έχω, είναι λίγο σπάνιες οι κυκλοφορίες, δηλαδή πουλούνται, αλλά είναι το λίγο σπάνιο να αγοράσει. Το 99% των κυκλοφοριών αυτή τη στιγμή όλοι χρησιμοποιούν τέτοια κουμπίνα. Και το 1,75 με 3 χιλιοστά, η διαφορά του δεν έχουν διαφορά. Εγώ ξεκίνησα και με 3, μετά δούλεψε 1,75. Το ίδιο βγάζει. Εντάξει. Όποιο θέλει, χρησιμοποιεί ο καθένα. Ό,τι θέλει, χρησιμοποιεί. Αν και τελευταία προβάλλεται και εγώ το 1,75 και το τριάρι βλέπω ότι παραγωνίζεται. Αλλά εντάξει, άμα θες πρέπει στην διάρκεια. Ίσως είναι πιο πρώτο μηχάνημα που να το λέει μου. Αυτό είναι το φυσικά ξύλο, ξύλο φαίνεται, δεν είναι. Θα φτιάξει μια δομή περίοδη και θα είναι ξύλινη. Το Ninja Flex που γίνεται σαν γόμα, θα πείτε έτσι, στρίπλι. Το Nylon, το οποίο συμπιέζεται, παπιέται και πάλι θα όμως θα είναι η αρκή μορφή. Η σοκολάτα η οποία μπαίνει λιωμένη σοκολάτα επάνω και κάτω το τραπέζι κρύπος είναι κρύος, έχει ψυχτικό μέσο έτσι, από κάτω για να κρυώνει, για να σταθεροποιεί τη σοκολάτα, ενώ εδώ σε στέλνει το τραπέζι εκεί το κρυώνουμε και η σοκολάτα θα λιώσει, θα γίνει για να πιούμε μετά. Να, μια περίεργη δομή που βγάζει ένα μηχάνημα σου έτσι κουμπωμένη σοκολάτα. Ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί σε τόσο περίεργη δομή τη σοκολάτα. Στο μέλλον όμως πιστεύω θα φτιάχνουν και περίεργες δομές σοκολάτας και άλλων υλικών. Υπάρχουν υλικά ιατρικά, υπάρχουν υλικά τέτοια. Η χημεία αυτή τη στιγμή στην Κύπρο βοηθάει πάρα πολύ. Όσοι είναι χημικοί, στο εξωτερικό ασχολούνται έτσι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το να εφεύγουν υλικά καινούργια να βγουν στους εκπομπωτές για να δούμε, είναι τα PET υλικά. Τα PET υλικά και αυτά έτσι η μορφή νήματος είναι, λένε ότι μπορεί να φυλάξει φαγητό μέσα στο PET υλικό. Εκτυπώνεις μια κούπα και πίνεις το καφέ σου μετά. Αυτά δεν πιστεύω να είναι καλό για να πιείς κάποιο καφέ ή κάποιο σαμπιά του πιρούνι. Αλλά τα PET υλικά έχουν αυτή τη δουλειά. Δεν σταματάει, δηλαδή. Έχει πόσα πολλά υλικά που υπάρχει, είπαμε το ξύλο, μήνως είναι γελικά, μπορεί να θυμάμαι όλα, είναι πάρα πολλά. Εγώ έτσι για την προσωπικά έβλη από αυτά και δεν τελειώνει η παρουσίαση. Νομίζω ότι κάλυψα έτσι μια γνωριμία, είδατε πολλά πράγματα. Δεν πήγα να το εξειδικεύσω σήμερα το αντικείμενο, γιατί πιστεύω ότι θα κουράσω και είναι μια άλλη φορά που δεν το εξειδικεύσουμε. Να εισάγουμε κάποιο κάτω αντικείμενο, να το περάσει πώς θα είσαι εκτυπωτικός, να δούμε τις διαδικασίες εκτύπωσης ή κατασκευής. Αυτή είναι μια γνωριμία με ανθρώπους που μπορεί να μην κάνει να μην ξέρουν το τι. Αν ίσως έχετε κάποια πορεία, άμα σας κάλυψε σε κάποιο κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτό που θέλουμε να εκτυπώσουμε, ναι. Το δίνουμε μέσω κάποιου προγράμματος σχεδιαστικού. Ναι, υπάρχουν πολλά κάποια. Ή το σχεδιάζουμε εκείνη τη στιγμή με λογισμικό από αυτά που είχαμε. Όχι. Χρησιμοποιούμε Blender, το Blender, το FreeCAD, το AutoCAD. Ωραία. Αυτά τα πολλά. Η μετατροφή σε γλώσσα μηχανής. Ναι. Διαβάζει. Κάνουμε εμείς αυτό μας πηγαίνει. Αφού σχεδιάσουμε στο Blender παράδειγμα, ένα διαμάντι που καπάει, θα να πάμε πίσω. Λοιπόν, αφού ξεκινάει το Blender ένα κείμενο, εμείς το σώζουμε όχι στη μορφή του κάθε προγράμματος που έχει, απλά έχει λίγο το σώζουμε σε μορφή STL ή OBG, αυτή τη μορφή. Αυτή είναι εκτυπώσει μορφή, στερεολιθόγραφη σημαίνει το STL. Τα είδε με τα αρχικά.
το εισάγουμε σε κάποιο software το οποίο έχουμε στον υπολογιστή, το παίρνουμε από τον υπολογιστή, το φάκελο, το ανοίγουμε μέσω του ρεπετιέρα, ας πούμε. Είναι ένα software δωρεάν που βρίσκεται στο ίντερνετ, το κατεβάζει στον υπολογιστή, το εισάγουμε μέσα. Αυτό το ανοίγει, το βλέπει το κείμενο τρισδιάστατο μέσα στο πρόγραμμα. Αφού το επεξεργαστεί, δώσει τι ρυθμίσει που θέλει, την ποιότητα που θέλει να σου εξάγει, και εκεί στιγμή κάνει την επιτροπή σε G-code. Κάνει, δημιουργεί ένα αρχείο G-code. Όταν και όταν πατήσω τύπωσε, υποτίθεται ότι θα φορτώσουν την υποτίθεται τη ρυθμίση είτε με καλώδιο είτε με διαστήματα τεχνική. Δεν χρειάζεται να κάνουμε G-code. Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο. Στο σαν μετέλα, υπάρχουν τώρα κάποιο. Βρίσκει έναν τρόπο να επεμβαίνει στην G-code γλώσσα και να διορθώνει. Αυτά είναι πολύ εξαιρετικά. Δεν χρειάζεται να μάθει G-code, απλά μπορούμε να διαδούμε έτσι περιοδικά τι κάνει. Εμεί το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το αρχείο να είναι STL, να είναι καλό να μην έχει προβλήματα το αρχείο. Και αυτό για να είναι καθαρό μέσα στο σύστημα. Γιατί αν έχει κενά, έχει τρύπες στο αρχείο, δεν θα βγει, δεν θα τυπωθεί καλά. Φωτογραφία του DPI, η οποία είναι η ποιότητα του αρχείου. Εδώ υπάρχει ποιότητα του DPI, η ποιότητα του DPI. Όχι, εδώ η ποιότητα μέτρησης, όλο το σχέδιο, από τη στιγμή θα είναι STL μορφή, πλήρω που σχεδιάσαμε. Η ποιότητα του είναι τέλεια στο STL αρχείο, σύμφωνα με τη σχεδίασή μας. Απλά είναι το θέμα ότι εμείς η ποιότητα που θα δώσουμε να το πιάσουμε είναι το πάθος LED, το πάθος LED, δηλαδή βάλουμε πολύ ψηλά LED, βάλουμε ανάλυση 70 μάικρον, θα μας βγει το αντικείμενο πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αν δώσουμε 300 μάικρον, θα βγει αυτό που βάλει 200 μάικρον εδώ πέρα, για να το δούμε τώρα, γιατί βάλουμε 70 μάικρον, θα κινηθούμε, αύριο το πρωί θα το δούμε. Και έτσι όσο κακές ρυθμίσεις βάλουμε στο πρόγραμμα ως οδηγό, στο πρόγραμμα οδηγό όπως έρευε πετυχαίνει το κούρα παράδειγμα, τόσο άδειο θα πάρουμε το αποτέλεσμα στο χέρι. Αλλά σαν STL αρχείο από το CAD μέχρι να το πάρουμε στο χρόνο, το STL είναι τέλειο σύμφωνα με τι άμα το αρχείο, όσο το αρχείο είναι τέλειο. Δηλαδή το αρχείο εμείς αφήσουμε κενά τρύπες στο αρχείο, δεν θα είναι καλό. Δεν το κάνουμε με 70 μάικρον, είτε με 1-10 μάικρον λέμε τώρα, δεν θα βγει καλό. Πρέπει να το αρχείο είναι λίγο καλό από θέμα δομικά στο CAD, ώστε να πάρει στο ρεπετιέρ και να. Έχει γνωστά με το πόσο αποτέλεσμα τη κάνει. Από? 3D scanning. Σκανάρεις ένα αντικείμενο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν σκάνερ. Η δεύτερη σύστημα βγάζει το laser. Το laser, το οποίο είναι ένα πραγματάκι που το σοκέρι το έχεις και όπου περπατάς στον δρόμο μπορείς να σκανάρεις τι θέλεις. Σε κινητά υπάρχουν προγράμματα, φωτογραφική μηχανή. Κάτι που να κάνουμε. Θέλει όμως καθάρισμα. Θέλει προεργασία πριν εκτύπωση. Γιατί θα έχεις τραβήξει και από πίσω κάποιο background που πήγε σαν έτσι. Υπάρχουν και μικρά τσιγκάρια και μικρά αντικειμενάκια. Ναι, πάλι θέλει κάποια επεξεργασία. Δεν θα πα επί τόπου κατευθείαν λίγο το δουλέψει και αφού του δουλευτεί καλά και έτσι ότι είναι καλό, σωστό, τότε το πα κατευθείαν στο. Το πα κατευθείαν στο ρεπεντιέρ και από εκεί το δίνει. Δηλαδή, σα πρέπει να σώσει και τι ερωτήσει τι έλα αυτό. Κατευθείαν. Ή το περάσει από κάποιο άλλο κάτω και το σώσει ως STL. Το κόστος εκτύπωσης ποιο είναι σε σχέση. Η κουλούρα πάνω. Η κουλούρα πώς στοιχίζει. Ναι, μετά πάμε στο κόστος εκτύπωσης. Το κόστος κουλούρας λοιπόν. Αυτά είναι φθηνά υλικά. Κινέζικα από 20 ευρώ το κιλό μπορεί να τα βρείτε. Μέχρι 50 ας πούμε στο έξω. Και Ελλάδα κάπου εκεί διάμεσα παίζουν τιμές. Λίγοι τα παίρνουν. Είναι φινέλικα αυτά, κρατάνε αρκετό καιρό. Να τυπώνει δηλαδή έτσι για την πλάκα σου θα σε βγάλει μήνες μας σε βγάλει. Δηλαδή ένα υλικό, άνοξο και πολύ το χρησιμοποιείς, πώς δηλαδή ένα θα σε βγάλει, δηλαδή κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή ένα μέσο αντικείμενο έχει 10 μέτρα με 20 ένα μέσο αντικείμενο που τυπώνεις για σένα. 10 μέτρα. Αυτό έχει 300 μέτρα. Οπότε είναι φθηνό το κόστος. Αυτό το εκτυπωτό το κόστος είναι φθηνό. Αυτό το εκτυπωτή είναι ακριβό το κόστος. Γιατί τα νήματα είναι από φυσικά μόνο από την εταιρεία που το κατασκευάζει. Έχουν τσιπάκι πάνω, είναι αντιφρετική διαμετρότητα, είναι 65 αυτά και είναι 75. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδιάσα εύκολα σε αυτό το χώρο, δεν μπορώ να κάνω. Ήταν 30 ευρώ το κιλό. Που δεν είναι κιλό, είναι 700 γραμμάρια. Είναι πανάκριβα.
γιατί σαν την άπλα εταιρεία που λέμε. Οπότε κάτσε να βάλει μέσα και όχι ξένα. Αυτό είναι ακριβώς πώς εκπλήρωσες. Αυτά τα πούσα, τα λεφτά του λογισμικού παίρνουν νήματα ό,τι θέλεις. Έχουν από φθηνό μέχρι και ακριβό γιατί προπάς και τίποτα. Δουλεύεις ακριβά υλικά. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τα ακριβά υλικά κάνουν καλύτερη δουλειά στα γεφυρώματα. Δηλαδή έχω παρεκκλονικό και είδα ότι το αποτέλεσμα όλες είναι καλύτερο από αυτά. Journey, love is a journey, and I want to go everywhere with you. There's lots of places to explore, and this is what life is for. Let's go. It's a journey, and I want to go and live it up with you. So come with me and take my hand. Enjoy the ride, here I am. Let's go. Το αντικείμενο εκτυπώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο που του είχαμε δώσει. Έχει τελειώσει η εκτύπωση. Κλείνουμε την εκτύπωση. Yes. Κλείνει, κατεβαίνει το θέμα. Κρυώνει κεφαλές. Το αντικείμενο έχει εκτυπωθεί. Θα το πάρουμε. Να το βγάλουμε. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς.